Hey, what's up, hello! Είμαι η Νίκη, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για το «Πριν έρθεις εσύ» της Georgia Moyes. Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι ένα romantic YA novel. Για όσους δεν ξέρετε, YA σημαίνει young adult, που σημαίνει νεανική λογοτεχνία. Το «Πριν έρθεις εσύ», «Me Before You», έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Πρέπει να σταματήσω να χτυπάω το βιβλίο. Έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Εγώ το είχα πάρει στο μπαζάρ που είχε γίνει στο Πασαλιμάνι για 15 ευρώ νομίζω. Κάπου εκεί πρέπει να είναι και τώρα. Όσοι δεν θέλετε να διαβάσετε ελληνικά μπορείτε να το διαβάσετε στα αγγλικά. Όπως και να έχει, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και στα ελληνικά. Δηλαδή όσο ήταν έκλαψα. Δηλαδή ό,τι συναισθήματα ήταν να μου περάσει, τα πέρασε. Το συγκεκριμένο βιβλίο ήταν πάρα πολύ καλογραμμένο, δεν είχε υπερβολικές λεπτομέρειες τις οποίες δεν χρειάζεσαι, οπότε σίγουρα άξιζε, ήταν πολύ γρήγορο στην αναγνωσή του. Είναι 5 στα 5, είναι πραγματικά 5 στα 5 αστέρια για μένα. Πάμε να δούμε όμως την υπόθεση, γιατί μιλάω μόνη μου ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έχουμε πρωταγωνίστρια την Louisa Clark, η οποία έχει μια συνηθισμένη δουλειά, ακολουθεί μια πολύ συνηθισμένη ρουτίνα, ξέρει ότι κάθε μέρα θα κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα, οπότε δεν υπάρχει κάτι καινούργιο στη ζωή της. Αυτό που δεν ξέρει όμως είναι ότι σύντομα θα χάσει τη δουλειά της και θα πρέπει να ψάξει μια καινούργια δουλειά. Πηγαίνει λοιπόν στο γραφείο εργασίας για να ψάξει να βρει μια καινούργια δουλειά και αυτό που της προτείνεται είναι να προσέχει έναν τετραπληγικό ανάπηρο. Αν δεν κάνω λάθος, τετραπληγικός πρέπει να ήταν. Και αυτός είναι ο Will Trainer, Sam Claflin, ο οποίος είχε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα, τον οποίο τον άφησε παράλυτο μέχρι εδώ. Ή εδώ. Νομίζω κάτω από το στήθος, κάτι τέτοιο. Οπότε η Λου θα πρέπει να πάει και να προσέχει το Will, ο οποίος είναι πολύ κλειστός σαν άνθρωπος, πολύ απότομος, δεν θέλει να ασχοληθεί με την Λου. Η Λου θα προσπαθήσει να τον κάνει χαρούμενο μέσα σε 6 μήνες, το οποίο περιθώριο δίνουν οι γονείς του Will στην Λου για να τον κάνει πιο χαρούμενο. Έχουμε και τις ανατροπές μας σε αυτό το βιβλίο. Σίγουρα δεν περίμενε ένα τέτοιο τέλος με τίποτα. Μπορεί κάποιοι από εσάς να έχετε δει την ταινία. Σας προειδοποιώ όμως ότι το βιβλίο έχει πολλά περισσότερα από όσα έχει η ταινία. Π.χ. η αδερφή του Will δεν εμφανίζεται ποτέ στην ταινία, αν και στο βιβλίο υπάρχει. Οπότε σίγουρα δώστε. Κάντε μια προσπάθεια να διαβάσετε και το βιβλίο, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα σας κάνει και αυτό να κλάψετε, κρατήστε χαρτομάντιλα. Και αυτό. Όσοι δεν έχετε λοιπόν διαβάσει το βιβλίο, καλά να περάσετε. Εγώ θα συνεχίσω και θα πάω να κλάψω μόνη μου γι' αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το review και θα τα πούμε στο επόμενο. Bye bye. Peace out, potato-faced jelly beans. Κάποιο πρόβλημα έχω εγώ σήμερα.